Και φωτογραφίζει τον κύριο Ψωμιάδη και ζητάει να αποσυρθεί η διαφήμιση και ζητάει και άλλα πράγματα. Αισθάνεσαι κάποια ενοχή, Μάκη μου? Εγώ όχι. Εγώ δεν είμαι στα Σκόπια καταρχήν αυτή τη στιγμή. Βέβαια δεν λέω που είμαι. Εντάξει, δεν είμαι στα Σκόπια. Απ' την άλλη, Γιώργο μου, το θέμα της αγαπούλας και αγαπούλα και όλα αυτά τα πράγματα είναι μια ατάκα την οποία χρησιμοποιεί ο συγκεκριμένος χώρος, αλλά και κάθε ας πούμε νεόπλουτος, που είναι και αδιευκρίνιστο τώρα το πώς έχει αυτά τα χρήματα και το παίζει νεόπλουτος. Και είναι μια αργό που τη χρησιμοποιεί όχι μόνο ο εν λόγω κύριος, αλλά όλος ο χώρος του ποδοσφαίρου και οι πρόεδροι του ποδοσφαίρου. Επομένως... είναι και επίκαιρο το θέμα τώρα με τους οικονομικούς εισαγγελείς, δηλαδή. Ακριβώς. Θα έχουν να δουν αγαπούλες, αλλά δεν λένε ονόματα. Έχει εμείς, άλλωστε η Ελλάδα τελευταία χρόνια έχει όλα αγαπούλες, ήταν. Έτσι δεν είναι? Ναι, όταν λες πρόεδροι, εσύ δεν λες μόνο για τα ποδοσφαιρικά σωματεία, μπορεί να είναι και πρόεδροι κομμάτων. Αγαπούλες. Ακριβώς, διότι τώρα γελάμε με αυτά τα πράγματα και πραγματικά τα τραγικά γεγονότα δημιουργούν μια κωμωδία η οποία. Έχουμε ανάγκη το γέλιο, αλλά το γεγονός σαν γεγονός από εκεί που το εισπράττεις για να το μεταφράσεις σε κωμικό είναι τραγικό. Έχω την εντύπωση, έχω την εντύπωση ότι η επιτυχία της ερμηνείας, γιατί ξέρεις τι, μια έξυπνη διαφήμιση ή μια καλή θεατρική παράσταση έχει να κάνει και με το πώς ερμηνεύεται. Και ο Τάξιο Σπυριδάκης, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός, θα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Ένας πολύ καλός ηθοποιός, ο οποίος μάλιστα εγώ ελπίζω και εύχομαι κάποια στιγμή να τον δούμε και σε άλλα πράγματα. Κάτσε, έκανα λάθος και σε κάμερα. Εκεί είμαι για να σε δω καλύτερα. Mm-hmm. Ετοιμάζει ταινία. Έχει βραβευτεί. Είναι και σκηνοθέτης. Δεν είναι ένα πρόσωπο τυχαίο. Έτσι, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και όπου δεν άλλαξε και εντυπωσιακά η ζωή του από τη διαφήμιση αυτή, ή όχι? Όπως το λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, όλους τους. Δεν είναι, εγώ θα μπορούσα να πω πολύ καλύτερα για τις πληροφορίες που έχω για σένα. Αλλά όχι, ότι έγινε, πολλοί φίλοι αυτά μου ζητάνε δανεικά, δηλαδή ότι έγινε απλούσιο. νομίζουν ότι πήρες πάρα πολλά χρήματα, ε. Ναι, ναι, αυτό δεν σημαίνει. Πάντως ο κύριος Ψωμιάδης δεν καταφέρεται εναντίον σου. Γι' αυτό λέει είπα ότι. Είναι εξαιρετικά συμπαθής μέσα στο εξώδικο κιόλας. Α, και στο εξώδικο που έχει στείλει λέει ότι του είσαι και συμπαθής. Α, οπότε τη γλίτωσα εγώ. Αν θα έπρεπε συναδελφικά να του στείλει ένα μήνυμα, θα του έλεγε αγαπούλα, σου έχουμε καλή ελευθερία. Κοιτάξτε, κάθε άνθρωπο που υπερασπίζεται το αγαθό τη ελευθερία και έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν το κατηγορώ τον κύριο Ψωμιάδη για τίποτα. Οι πράξεις του, αυτό σε χαρακτηρίζει όμως. Και οι πράξεις του και οι ενέργειές του είναι γνωστές στον κόσμο και ο καθένας θα σου βγάλει τα συμπεράσματα. Θα κριθεί από τη δικαιοσύνη και ο καθένας έχει το τεκμήριο της αθότητας. Δεν μπορώ να είμαι δικαστής. Εγώ ευχαριστώ τους κύριους και. Και την άλλη φορά το είχα πει ότι δεν είναι μόνο ο κύριος Ψωμιάδης αυτό που εμπνεύστηκα για να κάνω αυτό που έκανα. Και έχω πει ότι τέτοιου είδους φαινόμενα τα οποία τα συναντάει κανείς στην πολιτική, σε όλο το. Δεν μπορώ να σε φανταστώ μέσα στη Βουλή να απευθύνεσαι σε κάποιους πολιτικούς και να του λες αγαπούλα, άκου να σου πω. Θα ήταν καταπληκτικό. Το αξίζουν όμως.